Κύριε Πιερή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά εσάς και στους ακράτες. Ο Φιλελεύθερος χθες έγραφε ότι στα σκουπίδια καταλήγει φαγητό της εθνικής φρουράς και ότι είναι μεγάλες ποσότητες που αγοράζονται και τις πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος καταλήγουν στις χωματερές. Να σας πω, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το θέμα μας είναι ότι η προσπάθεια που κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα φαγητού στους στρατιώτες. Από το 2018, εδώ και δύο χρόνια δηλαδή, ξεκίνησε πιλωτικά η παράθεση έτοιμου φαγητού από εταιρεία η οποία προσφέρει έτοιμο φαγητό, όπως χαρακτηριστικά λέγεται το catering. Από εκεί και πέρα, αυτή η προσπάθεια που έγινε στη επαρχία της Λάρνακας, επειδή ήταν πετυχημένη, επεκτάθηκε και στα Φυτάκια και στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Είναι μια πρακτική η οποία έχει αγκαλιαστεί από τους στρατιώτες, διότι η ποιότητα του φαγητού είναι πάρα πολύ καλή. Έρχεται το φαγητό ζεστό σε ατομικές συσκευασίες στους στρατιώτες και τα σχόλια που παίρνουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Υπήρχαν κάποιες καταγγελίες είτε από στρατιώτες είτε γονείς είτε και από μονάδες που ελέγχουν την ποιότητα του φαγητού για κάποια φαγητά τα οποία ίσως να μην ήταν όπως έπρεπε. Έχουμε άμεση επικοινωνία με την εταιρεία, το διόρθωσε και πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Άλλο η ποιότητα, τώρα. Δεν ρώτησα για την ποιότητα. Η ποιότητα μπορεί να είναι καλή. Το θέμα είναι, ξέρετε πόσες μερίδες τα παραγγείλετε, ξέρετε πότε να τις παραγγείλετε. Γιατί εδώ λέει κύριε, το ρεπορτάζ ότι ένα εκατομμύριο φεύγει και το πετάμε στα σκουπίδια. Όχι. Η διαδικασία είναι καθορισμένη. Εμείς έχουμε τη δύναμη των στρατιωτών, η οποία είναι εν υπηρεσία στα στρατόπεδα και οφείλουμε σε αυτούς τους στρατιώτες να τους παρέχουμε όλους από μία μερίδα. Κατανοητό. Μπορεί 50 να είναι σε αυτοπεριορισμό λόγω COVID. Μπορεί άλλοι 80 να είναι με άδεια. Ακριβώς. Όλα αυτά τα λαμβάνετε υπόψη. Ακριβώς. Τα λαμβάνουμε υπόψη και η παραγγελία γίνεται με ειδικό έντυπο. Το οποίο αυτό το έντυπο, απλά για να δώσω για να καταλάβετε, υπάρχει έλεγχος και από τα οικονομικά όργανα της μονάδας, δηλαδή από τον υποδιοικητή της μονάδας που είναι υπεύθυνος για αυτά τα θέματα, και από τον διαχειριστή της μονάδας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το έντυπο συνοδεύεται και από το έντυπο της υπηρεσίας. Δηλαδή, αν λέει, δεν μπορεί να λέει το έναν έντυπο παραγγελία 40 άτομα και το έντυπο υπηρεσία 35 ή 30. Ναι, κατανοητό, μπορεί να δηλώσει κάποιο. Εγώ δεν θέλω να φάω όταν επιστρέψω. Θα φάω στο σπίτι και θα έρθω. Γι' αυτό έγινε και γι' αυτό πρόβλεψη. Δηλαδή, οι στρατιώτες οι οποίοι φεύγαν με διανυκτέρευση είτε άδεια δεν ήθελαν να φάνε φαγητό, διότι έλεγαν θα πάω σπίτι μου να φάω. Και εδώ και ένα χρόνο περισσότερο το έχουμε αλλάξει αυτό. Όσοι στρατιώτες παίρνουν διανυκτέρευση ή άδεια για το μεσημέρι, αν επιθυμούν να φάνε, πρέπει να το δηλώσουν. Ενώ παλιά ήταν, αν δεν θέλαν να φάνε, να μας το δηλώσουν και έμεινε φαγητό. Αυτό έχει αλλάξει και αυτό. Άρα, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα όπως παρουσιάζεται στο δημοσίευμα. Δεν όμως, όπως ξέρετε, οτιδήποτε έρχεται στην επιφάνεια, εμείς το διερευνούμε. Και γίνεται και πάλι και σε αυτό διερεύνηση για να δούμε αν όντως υπάρχουν σπατάλες και αν γίνονται οτιδήποτε. Άρα, θα διερευνήσετε να δείτε αν υπάρχει σπατάλη και να τις περιορίσετε. Εννοείται. Το 1 εκατομμύριο μπορούμε να το δώσουμε στα εμβόλια. Υπάρχει κάπου. Μπορούμε να το δώσουμε να στηριχθούν αυτοί που θα κλείσουν τώρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαχειριστείς ένα εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμείς να σπαταλούμε άσκοπα χρήματα του κράτους. Για όνομα του Θεού. Να ρωτήσω και για τη Δένια, κύριε Πιερή, τι θα κάνετε. Είναι επίπεδα σοβαρά τα προκλητικότητα. Είναι ένα λοιπόν, από ό,τι έγινε, για απλά για να ξέρουν και οι τηλεθεατές, παραβίασαν νεκρή ζώνη και στήσαν σιδηροκατασκευή με κάμερες παρακολούθησης. Σωστά. Έχει τοποθετηθεί κάτι εκεί πέρα, δεν ξέρουμε ακόμα τη χρησιμότητα τη. Παρακολουθείται πολύ στενά τόσο από το ΓΕΦ όσο και από τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου. Θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Επειδή είναι ευαίσθητο θέμα και άρχεται και σε σημείο απορρίτου, να το αφήσω μέχρι εδώ. Είναι αυτό εδώ η εικόνα, δηλαδή απόρριτο αφού το βλέπουμε. Είναι δηλαδή τι απόρριτο. Όχι, είναι μια εικόνα. Λέω ότι οι ενέργειές μας δεν είναι σωστό να δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί ή κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Οι ενέργειες φαντάζομαι είναι διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη για να αφαιρέσουν τις κάμερες. Ό,τι χρειαστεί μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Μπορεί να κάνετε κάτι άλλο. Λέω ό,τι χρειαστεί να το πράξουμε, κύριε Κυριακό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι μόνο αυτό έχετε να κάνετε, δεν έχετε κάτι άλλο. Εντάξει.
Άρα, το παραγοντάξει, γιατί κάτι και αντιλαμβάνεστε είναι ανάστατη. Εκφράζουν παράπονα, η ειρηνευτική δύναμη τι σας είπε, θα το επιληφθεί του θέματος, θα το διευθετήσει. Δεν έχω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω για το θέμα αυτό άλλο, κύριε Κυριακό. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.